Λοιπόν, επιστροφή τελευταίο μέρος. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε να διαβάσουμε αυτό το οποίο ουσιαστικά ήρθε και είχε να κάνει με την διαχείριση της εικόνας του προορισμού. Αν θέλετε, σε μια διτή προσπάθεια να υπάρξει ενημέρωση και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, αλλά και για το ΜΜΕ του εσωτερικού, παρουσιάστηκε πριν από μία εβδομάδα η κυρία Ιωάννα Στραντ και αποφασίστηκε να υπάρχει αντίστοιχη εκπρόσωπος τύπου για τα ΜΜΕ της χώρας, τα εγχώρια δηλαδή, από την κυρία Μαρία Σμιλίδου, δημοσιογράφος, η οποία αναλαμβάνει να ενημερώνει τα μέσα του εσωτερικού για την πορεία του COVID-19 σε μια προσπάθεια των φορέων να υπάρξει μια ενημέρωση, αν και εγώ διαπιστώνω ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε ένα κενό. Λοιπόν, αυτό το κενό έχετε να καλύψει, αυτή η παρουσία, έτσι ώστε να μην μεταδίδονται κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν ζημιά και στον προορισμό. Δηλαδή, να υπάρχει η δυνατότητα να έχεις επίσημη ενημέρωση. Αυτό βεβαίως που έχει να κάνει με την επίσημη ενημέρωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα μαθαίνουμε όλα τα δεδομένα από επίσημα χείλη και δεν θα ψάχνει κανείς έτσι, να κάνει τον ειδικό ή να ανακαλύψει τις αλήθειες πίσω από την πόρτα. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, λογικό και κατανοητό αυτή την περίοδο που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Και εντάξει, νομίζω ότι έχει να κάνει και με διάφορα, επαναλαμβάνω, τα οποία συμβαίνουν με διάφορους που μπαίνουν στον χώρο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, από τα ψηλά, με αλεξίπτωτα, και θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αυτά από την πλευρά, περιφέρεια, δήμος, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς. Πάμε γρήγορα σε μία είδηση που έχει να κάνει ουσιαστικά με μία πρόσκληση για την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Ρόδον στις 9 το βράδυ. Είναι η προβολή μιας ταινίας από τρεις φορείς που συνεργάζονται, όμιλο είναι εκπαίδευση δηλαδή. Είναι μία ταινία του Βενεζουαλανού Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ο οποίος άλλαξε τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Στόχος του Αμπρέου είναι να σώσει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί από τη φτώχεια, στους δρόμους και από την εγκληματικότητα, μαθαίνοντας τους δωρεάν κλασική μουσική και κάνοντας τα μέλη μιας κλασικής συμφωνικής ορχήστρας. Ουσιαστικά είναι μια ταινία με λαμπρά παραδείγματα και μια διαχρονική προσπάθεια για αυτές τις χώρες, δηλαδή να βγάλουν τα παιδιά από τις φαβέλες, έτσι, από την εύκολη έτσι, ροπή προς την εγκληματικότητα, προς το εύκολο κέρδος και να το οδηγήσει μέσα από τον πολιτισμό, στη μάθηση, στην παιδεία, στην κατανόηση και κυρίως σε μια, αν θέλετε, ορθή πορεία προς την κοινωνία. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε χρόνο στη διάθεση μας περισσότερο. Ραντεβού για την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευασιατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.